Θα μας πει ο κύριος Πολάκης για τους κριτικούς. Από εκεί θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί και εγώ κατάγομαι από ένα μέρος που έδωσε πολλούς Μακεδονομάχους και πολύ αίμα για την ελευθερία και για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και για την Ήπειρο και γενικά και πριν ακόμα η Κρήτη ενταχθεί στον εθνικό κορμό. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε διαγωνισμό Μακεδονομάχων. Το 1913 με τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων, όπου έγινε, οι νικητές μοίρασαν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η χώρα μας πήρε το 51% του γεωγραφικού χώρου που ονομάζονταν Μακεδονία. Αυτόν απελευθέρωσαν αυτοί οι Μακεδονομάχοι. Απαντώ με μια κουβέντα σε αυτό που είπατε, κύριε Δαβάκη, γιατί προσπαθήσατε να βάλετε ένα τόνο ηρωισμού που έχετε από το παρελθόν σε μια περίοδο που ολοκληρωνόταν η εθνική συγκρότηση μιας χώρας που έβγαινε από 400 χρόνια σκλαβιάς με διαρκείς επαναστάσεις και κριτικές επαναστάσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε και που βέβαια έχει και την τελική ήττα του 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή, που και αυτή ανασυγκρότησε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι η ίδια εποχή, κύριε Δαβάκη. Κάνετε ένα άλμα στο χρόνο. Και αυτό έγινε το 1992 από τον κύριο Σαμαρά. Το 1913 υπήρξε συνθήκη του Βουκουρεστίου, που περιέγραψε τα σύνορα και που μοιράστηκε σε ποιες χώρες, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, ένα πολύ μικρό ποσοστό στην Αλβανία και στην Ελλάδα, ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας. Με τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το 1/3 των χωρών της γης πέρασε στο στρατόπεδο που επαγγελόταν την κομμουνιστική απελευθέρωση, αυτή η χώρα και αυτή η περιοχή ονομάστηκε Δημοκρατία της Μακεδονίας. Υπήρξε μία αντίρρηση από κανέναν σας? Υπήρξε. Για τόσα χρόνια, στα σχολικά βιβλία, μέχρι και το 77, 78, 79, 80, 81, οι χάρτες που ήταν μέσα στις αίθουσες των σχολείων της 5ης και της 6ης Δημοτικού έλεγαν Δημοκρατία Μακεδονίας αυτή την περιοχή της Σερβίας, της Νέας Γκουσλαβίας. Ναι ή όχι? Το 1977 αποδεχτήκαμε στον ΟΗΕ την ύπαρξη της μακεδονικής γλώσσας που κατατάχθηκε σε αυτόν τον κατάλογο, που δεν το θυμόταν ο κύριος Κουμουτσάκος. Λοιπόν, καλά δεν ισχύει, εντάξει. Λοιπόν, έκαμε στην Μπούρδα προχθές και δεν ήξερε τι γινόταν και τώρα είναι ψέμα. Λοιπόν, το 1959 δεχτήκαμε και υπογράψαμε εμπορικές συμφωνίες με τα ομόσπονδα κρατήδια. Μέχρι το 1991, γιατί δεν υπήρξε καμία αντίδραση από όλο αυτό το απαράτ της εθνικοφροσύνης εδώ στη χώρα μας? Γιατί είχε μοιραστεί ο κόσμος. Γιατί υπήρχε συμφωνία της Τεχεράνης, της Γιάλτας, του Πότσδαμ, που υπήρξε αυτός ο διαχωρισμός. Το 1991-92, με την πτώση των χωρών του υπάρχου σοσιαλισμού, ο κύριος Σαμαράς ήταν ο πρώτος που υπέγραψε συμφωνία διάλυσης Ιουγκοσλαβίας, παρά και ενάντια στις τότε οδηγίες του πατέρα του σημερινού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας μέσα. Και μετά από λίγο καιρό κήρυξε ανέγκωτο. Έχτισε καριέρα πάνω σε αυτό το πράγμα. Με τα συλλαλητήρια, με το ένα το άλλο κτλ. Και πού οδηγηθήκαμε 25 χρόνια με αυτά? Πού οδηγηθήκαμε? Οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση στην οποία 140 χώρες και βάλε την έχουν αναγνωρίσει με αυτό το όνομα. Με βάση την πρόβλεψη που έλεγε ο Γέρο Μητσοτάκης ότι αν δεν βρούμε λύση θα την αναγνωρίσουμε Μακεδονία. Αυτό σβήνει από τη μνήμη σας. Γιατί αυτό ήταν. Με έναν αντίστοιχο εθνικισμό να γιγαντώνεται και από εκεί, με το ΕΒΜΡΟ του Γκρουεύσκη κτλ. Που χτίσαν και αυτοί καριέρες, παράλληλες πορείες των εθνικιστών, έτσι. Με αλυτρωτικά άρθρα στο Σύνταγμα, με στήσιμο αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με το Αστέρι της Βεργίνας, με όλα αυτά. Αυτά τότε δεν γινότανε? Σε ποια χώρα διαμαρτυρηθήκατε που είπε και ο Ολυμπιακός Γεωργίου προηγουμένως τότε?
Τι άλλο κάνατε? Έγινε μια απόπειρα το 2008. Χαράχτηκε μια γραμμή. Αυτό που καταφέραμε σήμερα είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Πολύ καλύτερο. Πράγματα τα οποία τότε δεν έμπαιναν ούτε ως βάση για συζήτηση, όπως αναγνωρίζει η κυρία Μπακογιάννη, παρά τις πυρουέτες που έκανε σήμερα εδώ για να στηρίξει τον αδελφό της και τον κύριο Σαμαρά κτλ. Μια μεριά δεν της έβγαινε, από την άλλη της ερχόταν αλλιώς κτλ. Έτσι. Κάποια πράγματα, και ήθελα να ξέρω τι έχει διαβάσει τώρα τη συμφωνία. Γιατί επαναλαμβάνεται κάποια πράγματα, εγώ θα αναγκαστώ να διαβάσω κάποια άρθρα της συμφωνίας. Έτσι. Λοιπόν, εδώ λέει, στο άρθρο 7, για την ταυτότητα και τη γλώσσα που λέτε κτλ. Λέει, αναφορικά με το πρώτο μέρος, με τους όρους αυτούς νοούνται, τη Μακεδονία δηλαδή, όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής πρώτου μέρους της Ελλάδας, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα, η κληρονομιά της περιοχής από την αρχαιότητα ως σήμερα. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος, την Πουγουδουμού δηλαδή, νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Το δεύτερο μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του είναι η μακεδονική γλώσσα που ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Τα μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του δεύτερου μέρους, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας δηλαδή, δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους. Τα διαβάσατε αυτά, τα είδατε. Πόσο πιο κρυστάλλινα να το πει. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Σε σχέση με το άρθρο 3 με τα λυτρωτικά. Άρθρο 3. Τα μέρη δια της παρούσης επιβεβαιώνουν το υφιστάμενο κοινό του σύνορο ως ισχυρό και απαραβίαστο διεθνές σύνορο. Κανένα από τα μέρη δεν θα εκφράσει ή υποστηρίξει ή εσδήποτε διεκδικήσει για οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειας του άλλου μέρους, δεν θα υποστηρίξει ή οσδήποτε παρόμοιες διεκδικήσεις μπορεί να εγερθούν από τρίτο μέρος, όπως πάνε να κάνουν οι άλλοι και έτσι τους κόβουμε. Έκαστο μέρος δεσμεύεται να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία του άλλου μέρους. Δεσμεύονται να μην υποχειρούν, υποκινούν, υποστηρίζουν δραστηριότητες και πράξεις μη φιλικού χαρακτήρα, ακόμα και από ιδιωτικούς οργανισμούς. Αλλάζουν το Σύνταγμα και απαλήφονται αυτά, απαλήφονται τα σύμβολα. Φεύγουν όλα αυτά τα οποία στήθηκαν επί δεκαετιών των κυβερνήσεών σας και τότε δεν κάνατε τίποτα. Και σήμερα σηκώσατε το λάβαρο. Και σήμερα σηκώσατε το λάβαρο. Είναι μία. Άρα, για να τελειώνω αυτό, γιατί δεν είναι ο λόγος που καταθέσατε την πρόταση μόνης, θα τα πω μετά τώρα, στον χρόνο που απομένει. Κερδίζουμε μία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προδιορισμό έναντι όλων. Τελειώνουμε με το θέμα του αλυτρωτισμού. Τελειώνουμε με το θέμα της, του μπλεξίματος των διαφορετικών πολιτισμών που κατοίκησαν σε αυτά τα εδάφη και ανοίγει ένας μεγάλος δρόμος συνεργασίας το οποίο μόνο καλά μπορεί να φέρει για τη δικιά μας τη χώρα. Άκουσα χθες την ομιλία του κ. Μανιάτη με το άρθρο 13 και μάλιστα είδα ότι αναπαρήχθηκε από πάρα πολλά site, το παρουσίασε σαν μια δαιμονική συνέργεια ενός άρθρου το οποίο θα υπονομεύσει την ΑΟΣ και δεν συμμαζεύεται. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στις περίκλειστες χώρες, προβλέπεται κατόπιν συμφωνίας να τους δίνεται η δυνατότητα της διεξόδου προς θαλάσσιες μεταφορές. Αλλά πρέπει να προβλεφθεί συμφωνία και γι' αυτό μπαίνει. Δεν θα υπονομεύσει την ΑΟΣ μας ή το φυσικό αέριο ή το τέτοιο αυτή η συμφωνία. Μην ακούω δηλαδή ιστορίες οι οποίες, τι σενάρια επιστημονικής φαντασίας προσπαθείτε να φτιάξετε για να δικαιολογήσετε την αρνητική στάση. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για να τελειώνουμε. Η συμφωνία είναι πολύ καλύτερη. Και αυτό φαίνεται και από τις τοποθετήσεις των εθνικιστών του ΒΜΡΟ απάνω, οι οποίοι λένε ότι μια καλύτερη συμφωνία για αυτούς την απέρριψαν το 2009. Σήμερα ζούμε τον επιθανάτιο ρόγχο, μετά και τα πρωινά, γιατί η πολιτική που ακολουθήσατε το απελευθέρωσε αυτό. Τα φίδια βγήκαν από την τρύπα επειδή κρατήσατε αυτή τη γραμμή.
αυτή τη γραμμή του αδιεξόδου σε κάθε διέξοδο, του χαϊδέματος της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και αυτής της λογικής. Την είδατε το πρωί. Από το 1974 είχε να ακουστεί κουβέντα εδώ μέσα να αναλάβει ο στρατός, να συλλάβει τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και αυτό απελευθερώθηκε λόγω της στάσης σας, κύριε συνάδελφε. Και αυτό να σας βάλει σε σκέψεις και να ανασυγκροτήσετε την πολιτική σας γραμμή. Διότι η ακροδεξιά, ο φασισμός, ο ρατσισμός, οι Ναζί εκτρέφονται από τη φτώχεια και ποτίζονται από τον εθνικισμό και την πατριδοκαπηλεία. Και αυτοί είναι πιο γνήσιοι εκπρόσωποι από εσάς. Και σήμερα δαγκώσανε. Αλλά υπήρξε αυτή η αντίδραση που υπήρξε και έφυγαν σαν τσικώτες. Με 180 χιλιόμετρα έτρεχε ο Μπαρμπαρούσης να κρυφτεί. Και έστειλε και την δήλωση ότι λάθος καταλάβατε. Το είπα έτσι, λέει, δεν το παλιός. Για να ξαναπώ αυτό που είπα το πρωί, έτσι, για να αποδειχτεί άλλη μια φορά ότι οι απόγονοι των δοσιλόγων είναι μόνο θρασίδηλοι. Είναι μόνο θρασίδηλοι. Σήμερα λοιπόν ζούμε τον επιθανάτιο ρόγχο μιας προσπάθειας την οποία έχετε ξεκινήσει από το Γενάρη του 2015, συνάδελφοι. Ένα σύστημα εξουσίας το οποίο νεμόταν την οικονομική και πολιτική εξουσία σε αυτή τη χώρα για πάνω από 40 χρόνια, για να μην πω 70-80. Δεν μπόρεσε ποτέ να δεχτεί ότι έχασε το κομμάτι που λέγεται κυβερνητική εξουσία. Από την πρώτη μέρα του Γενάρη του 2015, μετά που ο ελληνικός λαός ακούμπησε την ελπίδα του σε αυτή την κυβέρνηση και την ανανέωσε και το Σεπτέμβρη, συνεχώς διατυπώνεται σενάρια αριστερής παρένθεσης και πτώσης. Δεν σας βγήκε κανένα. Κανένα. Προσπαθήσατε, αφήσατε άδεια ταμεία. Δεν παρέδωσε ο Σαμαράς τον Πρωθυπουργό. Μεγάλο θεσμικό ατόπιμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μετά τη μεταπολίτευση. Λέγατε ότι θα αποτύχει πρώτη αξιολόγηση, θα αποτύχει δεύτερη αξιολόγηση. Θα μπουν κόφτες, θα μπουν χατζάρια, θα μπουν μαχαίρια. Διαλύεται η οικονομία. Κάνει, μπήχνει, δείχνει, ανεργία, κακό. Αξιοποιήσατε ό,τι μηχανισμούς είχατε στο σκληρό πυρήνα του κράτους, σε κομμάτια της δικαστικής εξουσίας, στον χώρο των ΜΜΕ. Προσπαθήσατε να μας ακυρώσετε νόμους. Ρίξατε τον νόμο για τα κανάλια, για να συνεχίσετε να έχετε τον έλεγχο της δημόσιας σφαίρας. Εσείς το κάνετε, ποιος το κάνει. Λοιπόν, δεν θέλω να το πω αλλιώς. Λοιπόν, απάντησε μου μετά, συνάδελφε Βορύδη, απάντησε μου μετά. Όχι, όχι, διάλογο. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε με το 12,5 λεπτά. Μιλάω πολύ ανοιχτά. Λίγο ησυχία, παιδιά, να κερδίσουμε τον χρόνο. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Είπατε για την τρίτη αξιολόγηση να τελειώσει. Προβλέψατε καταστροφές, οργανώσατε σενάρια, φωνάζατε βάστα δουνουτού και εσείς και τα φερέφωνά σας. Βγήκατε βασιλικότεροι του βασιλέως. Και δεν σας έκατσε. Δεν έκατσε. Τελειώνει. Το πρώτο πρόγραμμα που βγαίνει, και καταλάβετε το, βγαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί έβαλε πλάτη ο ελληνικός λαός, γιατί δεν θέλει να σας ξαναδεί στα μάτια του. Και ο δεύτερος είναι γιατί κατάλαβε ότι εμείς δεν κλέβουμε. Και γι' αυτό μας δίνει και αυτό το περιθώριο. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό μας το δίνει. Σας παρακαλώ, αυτό, κύριε λοιπόν, Υπουργέ, να κλείσουμε. Σας παρακαλώ. Θα κλείσω. Είμαστε 13,5 λεπτά. Εντάξει, θα κλείσω. Έχουμε άλλους 100 ομιλητές. Δεν βγαίνει λοιπόν και παίξατε ρέστα με αφορμή αυτή τη συμφωνία, η οποία λύνει ένα πρόβλημα 25 χρόνων. Καλλιεργήσατε, χαϊδέψατε τον εθνικισμό. Έβγαινε ο Κυρανάκης εχθές και άλλαζε, λέει, την ώρα της συγκέντρωσης κτλ. Να δω πώς θα αναμαζόξετε αύριο, μετά και από όσα διαμήθηκαν σήμερα και ό,τι έγινε, σε μια προσπάθεια να πέσει η κυβέρνηση. Από τους μένουμε Ευρώπη μέχρι τώρα. Κύριε Υπουργέ, δεν τα καταφέρατε, κύριε Υπουργέ, και δεν θα τα καταφέρετε. Κύριε Υπουργέ, και η συμφωνία θα υπογραφεί. Και εντάξει, τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια και έχουμε άλλο ένα χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές για να δείξουμε πώς θα κυβερνήσουμε χωρίς τον ασφυκτικό μεταγωνισμό των δανειστών. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ την κυρία Δριτσέλη να έρθει, Παναγιώτα Δριτσέλη από το ΣΥΡΙΖΑ, στο Βήμα.